Ως Πανελλήνια ημέρα κατά της σχολικής βίας καθιέρωσε την 6η Μαρτίου το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Τη μέρα αυτή καλούνται τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να αφιερώσουν χρόνο σε δράσεις, συζητήσεις και εκδηλώσεις κατά του σχολικού εκφοβισμού, με στόχο την ευαισθητοποίηση των σχολικών κοινοτήτων και την επαγρύπνηση όλων των μελών τους για την έγκαιρη παρέμβαση, ώστε να περιοριστούν οι διάβλοι εκδήλωσης της βίας στη ζωή των ανήλικων και να αποτραπούν οι αρνητικές της συνέπειες στις διαπροσωπικές τους σχέσεις. Κάνουμε μια ενημέρωση στους μαθητές μας, τι είναι ο σχολικός εκφοβισμός, πώς διαφοροποιείται από την απλή επιθετική συμπεριφορά, για να μην συγχαίεται, πώς μπορεί να το διαχειριστεί, πώς να αντιδράσει και να στηριχτεί στα πόδια του έχοντας αυτοπεποίθηση για να μπορέσει να ανταπεξέλθει και να μην αποτελέσει θύμα εκφοβισμού, αλλά πρέπει να προσεγγίσουμε ταυτόχρονα και το θήτη και το θύμα. Γιατί η κοινωνία μας γίνεται όλο πιο σκληρή, η ανεργία, τα προβλήματα έχουν μέσα θυμό, ο θυμός εκφράζεται μέσα από τη βία και γι' αυτό πρέπει να προσεγγίσουμε τα παιδιά, να τα ενισχύσουμε θετικά, να πατάνε γερά στα πόδια τους για να μπορούν μέσα από μεγάλη και υψηλή αυτοπεποίθηση ούτε να εκφράζουν το θυμό τους βία, αλλά ούτε και σε καμιά περίπτωση να υφίστανται τη βία. Να αρνούνται και να την καταγράφουν και να την καταδικάζουν και να την διαχειρίζονται. Είναι καινούριο, μια καινοτόμα δράση που στα πλαίσια μιας προσέγγισης της διαμεσολάβησης να εμπλακούν και οι γονείς και οι μαθητές και όλο το εκπαιδευτικό σύστημα, δηλαδή εκπαιδευτική ενδυνάμει, να διαχειριστούν αυτά τα φαινόμενα συγκρουσιακών καταστάσεων. Δηλαδή η όλη εκπαιδευτική διαδικασία μέσα από αυτή τη δράση θέλει να ευαισθητοποιήσει και μαθητές, θα ακολουθήσει και δεύτερη φάση με τους γονείς, γιατί είναι άμεσα εμπλεκόμενοι, γιατί η αυτοπεποίθηση χτίζεται και από το οικογενειακό περιβάλλον. Και όταν είναι ένας άνεργος γονιός, έχει θυμό μέσα του. Αυτό το θυμό θα πρέπει να τον εκφράσει. Να το διαχειριστεί σωστά, όχι με βίαιο τρόπο. Και το παιδί πρέπει να μάθει να αλλάξει το αξιοκρατικό του σύστημα. Να μην θέλει, τα θέλει όλα, αλλά να μάθει να διαχειρίζεται αλλιώς τα πράγματα που αλλάζουν γύρω μας. Και πρέπει να προλάβουμε αυτή την αλλαγή. Τα παιδιά πώς ανταποκρίνονται? Θετικά. Θετικά και νομίζω δηλαδή στα βλέμματά τους, γιατί το δείγμα θα φανεί μετά, θα ακολουθήσει ένα ερωτηματολόγιο για να αποτυπώσουμε τις εντυπώσεις τους και το πώς θα τη διαχειριστούν. Ο όρος εκφοβισμός και βία στο σχολείο, όπως και ο όρος θυματοποίηση, χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν μια κατάσταση κατά την οποία ασκείται εσκεμμένη, απρόκλητη, συστηματική και επαναλαμβανόμενη βία και επιθετική συμπεριφορά με σκοπό την επιβολή, την καταδυνάστευση και την πρόκληση σωματικού και ψυχικού πόνου σε μαθητές από συμμαθητές τους, εντός και εκτός σχολείου. Ο εκφοβισμός και η βία στο σχολείο είναι και ομαδικό φαινόμενο, καθώς δεν αφορά μόνο το μαθητή που εκφοβίζει και εκείνον που εκφοβίζεται, αλλά και όσους είναι παρόντες ή γνωρίζουν την ύπαρξή του, δηλαδή τους παρατηρητές, οι οποίοι μπορεί να είναι είτε μαθητές είτε ενήλικες.